για τις αντιδράσεις του κόσμου, για τη συμφωνία των Πρεσπών. Θέλω την άποψή σας. Έχουμε τις αποδοκιμασίες κυβερνητικών στελεχών. Κατά την άποψη, διάβασα και την δήλωση του κυρίου Παπά στην δημόσια τηλεόραση, ότι πρόκειται για κάποιους, καμιά κοσαριά φασίστες, οι οποίοι αντέδρασαν. Και εσείς έχετε διαφορετική άποψη για το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Έχουμε διαφορετική άποψη, κύριε Παπαδάκη, και θέλουμε αυτή την άποψη να την επικοινωνήσουμε με τον κόσμο, γιατί αυτό είναι το σημαντικό που εμείς λέμε, ότι αυτή η συμφωνία είναι μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο, αν θέλετε, δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα στην περιοχή. Και φαίνεται ότι αυτό το πλαίσιο, το ευρωνατοϊκό, το αμερικάνικο πλαίσιο που έγινε η Συμφωνία των Πρεσπών, φαίνεται ότι κυριαρχεί και σε άλλες διευθετήσεις που θέλουν να κάνουν, όπως στο Αιγαίο, στην Κύπρο και αλλού, με αποτελέσματα, αν θέλετε, αρνητικά συνολικά για τη χώρα μας, αλλά και για την περιοχή συνολικά. Γιατί εδώ υπάρχουν ανταγωνισμοί και αντιθέσεις, συγκρούσεις των μεγάλων υπηρεαστικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα η χώρα μας σήμερα να παίζει εδώ το σημειοφόρο αυτών των σχεδιασμών στην περιοχή και να είναι πολύ επικίνδυνη η εξέλιξη που δημιουργείται σε βάρος της χώρας μας, των συνόρων στην περιοχή. Πιστεύω ότι αυτές οι αντιδράσεις θα πρέπει να έχουν ένα περιεχόμενο, ένα στόχο. Εμείς βέβαια δεν λέμε ο λαός πρέπει να αντιδρά. Να αντιδράσει σε μια πολιτική που, αν θέλετε, τον βάζει σε κίνδυνο. Να αντιδράσει σε μια πολιτική που εδώ βάζει πόδι το ΝΑΤΟ στην περιοχή, στα Βαλκάνια. Και ξέρετε, το ΝΑΤΟ είναι ένας πολεμικός οργανισμός, ένας δολοφονικός οργανισμός. Το έχουμε ζήσει, αν θέλετε, ούκο λίγες επεμβάσεις και παρεμβάσεις και πολέμους στην περιοχή. Για να περάσουμε... Γι' αυτό πιστεύουμε ότι αυτές οι αντιδράσεις του κόσμου θα πρέπει να έχουν στόχο και περιεχόμενο και βεβαίως θα πρέπει να είναι και κριτήριο ψήφου στις επόμενες εκλογές και το Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και τα υπόλοιπα ζητήματα που βασανίζουν το λαό μας. Κύριε Παπαδάκη, είναι γνωστό ότι η ΓΕΣΕ έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο αυτή την περίοδο της κρίσης για στήριξη αυτής της πολιτικής και με την υπογραφή της, αλλά και με τη στάση της γενικά απέναντι στα μνημόνια και στους εκατοντάδες εφαρμοστικούς νόμους που ισοπαίδωσαν τους εργαζόμενους ιδιαίτερα, αλλά και τα άλλα λαϊκά στρώματα. Αυτή την περίοδο έχουμε περάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Έχουμε την, αν θέλει, την εισβολή της εργοδοσίας μέσα στη ΓΕΣΕ με εργοδοτικούς, με ανθρώπους οι οποίοι είναι κάτοχοι 4 εταιριών. Μέχρι τώρα αυτό έχουμε διαπιστώσει, αυτό έχουμε δει. 4 εταιρείες έχει κάποιος αυτός που δημιούργησε και τα επεισόδια χθες, ο κύριος Καραγεωργόπουλος, 4 εταιρείες, κάτοχός τους, τις οποίες τους πουλά ή εις άλλους είναι πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος. Έχουμε άλλα διευθυντικά στελέχη, τα οποία βέβαια πρόσφατα ο ΓΕΣΕ διόρισε στέλεχος μεγάλου επιχειρηματικού ομίλου. Αυτοί ανήκουν σε παρατάξεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, δηλαδή, διόρισαν, λοιπόν, ότι σε συνεργασία τα 3 αυτά κόμματα προσπαθούν να αλώσουν το συνδικαλιστικό κίνημα. Ναι, όπως δεν έχουν διαφορές στην πολιτική, κύριε Παπαδάκη, και έχουν μια κοινή στρατηγική, για να υλοποιηθεί όλη αυτή η πολιτική του μεγάλου κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα εδώ των επιχειρηματικών ομίλων, έτσι και στο κίνημα αυτές οι παρατάξεις με μέτωπο στέκονται απέναντι σε κάθε αγωνιστική κινητοποίηση, σε κάθε δύναμη η οποία οργανώνει την πάλη των εργαζομένων για τα δικά τους δικαιώματα, για τη δική τους τη ζωή. Αντιλαμβάνεστε τι λέει τώρα, ακούστε, εχθές κύριε Παπαδάκη, τα οποία στηρίζονται από τα 3 κόμματα. Κύριε Παπαδάκη, εχθές, αν θέλετε, οι ίδιοι προκάλεσαν τα επεισόδια χτυπώντας εκπρόσωπο των συνταξιούχων, οι οποίοι ξέρετε ότι εκλέγουν αντιπροσώπους συμβουλευτικά για την ΓΕΣΕ, για τη διοίκηση ΓΕΣΕ. Χτύπησαν λοιπόν εκπρόσωπο των συνταξιούχων έναν 70 χρονών άνθρωπο, ο οποίος παρακολουθούσε τη συνεδρίαση και του λέει: τι θες εσύ εδώ, ρε! Λοιπόν, και όρμησαν πάνω στον συνταξιούχο. Καταλαβαίνετε ότι θέλουν να προκαλέσουν τα επεισόδια για να μπορέσουν να κρύψουν το στόχο τους, να κάνουν ένα συνέδριο χωρίς συζήτηση, χωρίς τα όργανα να συνεδριάζουν και να αποφασίσουν για το μέλλον. Μια ερώτηση για να το καταλάβω, επειδή τα τελευταία 20 χρόνια που έχει δημιουργηθεί το ΠΑΜΕ, ουσιαστικά το Κομμουνιστικό Κόμμα άφηνε να εξελίσσεται η ζωή στη ΓΕΣΕ με διαδικασίες κονσένσους. Δηλαδή αυτοί είχαν το δικό τους μαγαζί, εσείς το δικό σας. Τι έχει αλλάξει τώρα και κάνετε αυτό το...
Ακούστε, όπως είπα και προηγουμένως, έχουν περάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Η εργοδοσία είναι μέσα στη διοίκηση της ΓΕΣΕ. Όπως ο κ. Καραγεωργόπουλος που σας είπα ότι είναι υπεύθυνος και των δημοσίων σχέσεων της ΓΕΣΕ. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι αυτό το μαγαζί, να το είναι, πω έτσι. Είναι επιστροφή στη ΓΕΣΕ του ΚΚΕ. Ακούστε, το ΚΚΕ ποτέ δεν έχει φύγει από τη ΓΕΣΕ. Ναι, αλλά το πάμε. Ουσιαστικά έχει εκλεγμένους, έχει 10 συμβούλους εκλεγμένους. Έχει το 25% των ψηφισάντων στη ΓΕΣΕ μέχρι τώρα. Αυτή είναι η δύναμή του. Είναι σχεδόν δεύτερη δύναμη στη ΓΕΣΕ. Ποτέ δεν έχει φύγει. Ωστόσο, διαφωνεί ριζικά με αυτή την πολιτική του συμβιβασμού, τη υποταγή. Όσον αφορά το θέμα της πρώτης κατοικίας, είναι γνωστό ότι κάθε διαπραγμάτευση ματώνει ο λαός. Και εδώ είναι γνωστό ότι αυτός ο νόμος που θα έρθει θα είναι πολύ χειρότερος από ό,τι ήταν μέχρι τώρα η προστασία της πρώτης κατοικίας. Για συνολικά για όλους. Μειώνεται, αν θέλετε, το εισόδημα, μειώνεται από τα αρχικά ποσά και τελειά, από τα αρχικά ποσά. Μπορεί να είναι μειωμένα. Οι πληστηριασμοί θα είναι αυτοί που θα είναι ακόμα περισσότεροι, κατασχέσεις και ούτω καθεξής. Στόχος είναι να δούμε τι θα καταθέσουν και θα τα πούμε. Στόχος είναι να δούμε τι θα καταθέσουν. Ό,τι έχει απομείνει από τη φτωχολογιά, από αυτούς που δεν μπορούν να πληρώσουν το δάνειό τους. Παρακαλείται να πάρουν τα πράγματα άσχημα. Πολύ μιζέρια βλέπω. Πολύ μιζέρια. Να τελειώσω και μην μου κλέβετε το ένα λεπτό που έχω. Και όσον αφορά το θέμα αυτό που τέθηκε σε σχέση με τον κύριο Κατρούγκαλο, είπα και στην αρχή ότι δυστυχώς προωθούνται εδώ διευθετήσεις στην περιοχή με βάση τους σχεδιασμούς των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, την έχουμε ζήσει και ο λαός θα πρέπει να σταθεί απέναντι σε αυτή την πολιτική και ιστορικά και στην ιστορική πολιτική.